Ήδη θα είδατε στις εφημερίδες ότι ονομάζεται Ευρωπαϊκή Μέρα της Μουσικής. Ξεκίνησε το 82, το γράψανε όλοι, αλλά εγώ θυμάμαι όταν ξεκίνησε στο Παρίσι αυτή η γιορτή, τι ενθουσιασμός υπήρχε. Νομίζω ότι ήταν ένα από τα κύματα του Μάη του 68, δηλαδή βγείτε στους δρόμους και παίξτε μουσική. Μην λογαριάζετε μόνο το χρήμα. Αποσυνδέστε την καλλιτεχνική δημιουργία από την ανταπόδοση, τουλάχιστον την οικονομική. Υπήρχε όμως όλη η άλλη. Έτσι λοιπόν θέλω να πω είναι ότι κάθε μέρα είναι μια γιορτή της μουσικής, το ξέρουμε όλοι. Μια βόλτα να κάνουμε στην Θεσσαλονίκη τουλάχιστον που πάμε συνέχεια. Βλέπουμε στην Αριστοτέλους ένας τσιγκάνος παίζει σαξόφωνο, ένας ηλικιωμένος παίζει ένα μακεδονικό ασκό. Μια φορά τους είδα να παίζουν μαζί, ήταν ένα απίθανο συνδυασμός. Να ακούει κανείς το μακεδονικό ασκό να συνεχίζει με αυτές τις φράσεις που είναι κυκλικές και ο τσιγκάνος να παίζει μια μορφή τζαζ τσιγκάνικης. Ένα μικρό ακόμα έτσι, δείγμα από το τι εννοούσαν είναι αυτό που λέει ο Πλάτων στην Πολιτεία, ότι ό,τι αφορά το σώμα έχουμε τη γυμναστική. Ό,τι αφορά όμως την ψυχή έχουμε τη μουσική. Είναι μια φοβερή διατύπωση να σκεφτεί κανείς ότι η μουσική γυμνάζει την ψυχή. Είναι μια καταπληκτική φράση από την Πολιτεία. Ο Στέφαν Τσβάιχ έχει ένα μικρό βιβλιαράκι, το συνιστώ, το μυστήριο της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Είναι μια μικρή έκδοση, μια διάλεξη που έκανε, όπου πάλι προσπαθεί, ρωτάει όλους τους μεγάλους καλλιτέχνες, δεν μπορεί να βγάλει άκρη και αυτός λέει το εξής, ότι είναι η πράξη η οποία παραβίασε τον νόμο της φύσης. Γιατί δημιούργησε μία ουσία, είτε είναι ποίημα είτε είναι μουσική, η οποία αψηφά το χρόνο, το εφήμερο, ξεφεύγει. Δύο πραγματάκια ήθελα έτσι για να θυμηθούμε. Πρώτα απ' όλα η λέξη μουσική είναι από την αρχαία Ελλάδα, το ξέρουμε. Ο Σόλων Μιχαηλίδης που έχει κάνει αυτή την εγκυκλοπαίδεια λέει ότι τον 5ο αιώνα το βρίσκουμε τον όρο αυτό, την έννοια μάλλον, σε κείμενα του Πίνδαρου, του Θουκυδίδη, του Ηρόδοτου. Προφανώς υπήρχε πολύ πιο πριν αυτή η έννοια, αλλά έχει σημασία να λίγο έτσι να καταλάβουμε τι εννοούσαν μουσικοί αυτοί οι άνθρωποι, γιατί πολλοί λένε τώρα τι ακριβώς παίζαν οι αρχαίοι. Βρίσκουν τις χορδές, βρίσκουν τα κάφκαλα του χελώνα, βρίσκουν φλογέρες, βρίσκουν δέρματα, αλλά τι ήταν αυτή η μουσική, δεν ξέρουμε ακριβώς. Αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι η μουσική για τους αρχαίους ήταν το σύνολο των πνευματικών επιδόσεων του ανθρώπου. Όχι μόνο των καλλιτεχνικών, δηλαδή όλων. Δηλαδή και η ίδια η μουσική, η ποίηση, η λυρική από τη λύρα, το μέλος, ο χορός, το θέατρο, υπό την προστασία βέβαια των μουσών. Μας πήρε ο πόνος και φτωθήκαμε, σβήσε το δάκρυ με το μαντήλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ με το μαντήλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Απ' τη νύχτα έχει πάει.
μπροστά της και το στολίδι των λιγότερο άγιων σπιτιών της γειτονιάς του Τριουνβιράτου. Ευπρεπής στο ντύσιμο, λίγο δυνάστης. Μαύρο το καπέλο, μαύρα τα ρούχα, μαύρα τα λουστρίνια του. Σαν τα φανάρια του αμαξιού τον σημάδευε μια μαύρη χαρακιά. Στο πρόσωπο του πιο τολμηρού, με ένα μόνο άλμα σαν τη γάτα. Ο άνθρωπος, όπως γνωρίζετε, έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο με το θάνατο. Σε κάθε γωνιά τον κατασκοπεύει η κακιά στιγμή. Ούτε ο ψήθυρος, ούτε οι κραυγοί σώζουν τον υποψήφιο. Ο θάνατος γνωρίζει, κύριε, να έρχεται με την μέγιστη κρυψίνια. Μία σφαίρα λοιπόν τον σταμάτησε, Τάμες γωνία και Τριουμβιράτο, και τότε μετακόμισε στο κοντινό του κημητήρι. Χορευτής ή παίκτης. Δεν ξέρω αν ήταν Κινέζος ή Μυγάς, πάντως καλόμαθη στις τρόγλες που σήμερα τις λένε διαμερίσματα. Τον έρωτά του απλόχερα χάριζε στις μυγάδες που πέρασαν τόσες στιγμές όμορφες με το Λεβέντη. Σιλέο, τον Σάκη Παπαδημητρίου, τους μουσικούς μας, τους τεχνικούς μας. Πραγματικά αγκαλιάστηκε η ψυχή μας. Με αυτή την εκδήλωση έκλεισε ο κύκλος ο φετινός των εκδηλώσεων του κτήματος Γιώργου Βασιλείου. Εμείς τη χρονιά τη μετράμε με τον Τρίγο που έρχεται τώρα σε λίγο. Ελπίζουμε να είναι εξίσου καλός όπως και αυτή η βραδιά. Και σας περιμένουμε και στις άλλες εκδηλώσεις που θα αρχίσουν μετά το τέλος του καλοκαιριού. Καλό καλοκαίρι σε όλους σας. Καλή σας.